όχι μόνο σε παλιούς και γνωστούς, αγαπημένους φίλους και φίλες, αλλά κυρίως και αυτό το πιο ευχάριστο, σε λιγότερο γνωστούς ή καθόλου γνωστούς. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία και εκεί πρέπει να προβλέπουμε. Εμείς της παλιάς, της ιστορικής αριστεράς, είμαστε λίγοι, δεν φτάνουμε για τα μεγάλα και σημαντικά που ο λαός μας έχει βάλει με την ψήφο του και με τη θέλησή του να φέρουμε σε πέραση. Μετά από τα όσα σημαντικά λέχθηκαν, θα προσπαθήσω να πω δύο λόγια, λίγα λόγια, λίγα το εννοώ, για το βιβλίο και με αφορμή το βιβλίο, γιατί και ίσως και από αυτά που θα πω και από όσα φυσικά ακούστηκαν, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε συζητώντας για ορισμένα θέματα, τα οποία δεν είναι μόνο της 20ετίας, δεν είναι μόνο μια αναδρομή, ένα χρονικό. Νομίζω ότι έχουν τη σημασία τους και για το σήμερα και για το αύριο. Και με αυτή την έννοια θα πω ορισμένα λόγια. Πρώτα απ' όλα για το ξεκίνημα, το οποίο έχει να κάνει και με το ξεκίνημα το καινούργιο σήμερα. Δεν είναι μόνο το πριν από 20 χρόνια, ότι πριν από 20 χρόνια τον Ιούλιο, 20 και κάτι πλέον, τον Ιούλιο του 92, ξεκινούσαμε ένα εγχείρημα, την ίδρυση του συνασπισμού, το οποίο εγχείρημα εμπεριείχε αντικειμενικά πολλά στοιχεία που το καθιστούσαν δύσκολο και προβληματικό. Γιατί σε συνθήκες κατάρρευσης ενός ολόκληρου συστήματος ιδεών και αξιών, δεν ήταν απλώς ότι δεν τα πήγε καλά μια χώρα, είχε καταρρεύσει ολόκληρο σύστημα ιδεών και αξιών, ολόκληρα συστήματα που καθόριζαν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στην τελευταία ανάλυση, ένα σύνολο αγωνιστών στη χώρα μας αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα νέο πολιτικό φορέα. Πέτω το χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό ήταν ότι από τα δύο ρεύματα της αριστεράς στη διάρκεια του 20ου αιώνα, τον δογματικό κομμουνισμό αυτό, τον σοβιετικό τύπου κομμουνισμό που βασικά γνωρίσαμε και τη σοσιαλδημοκρατία, είπαν αυτοί οι αγωνιστές ότι εμείς δεν μπορούμε να, δεν μας εκφράζουν αυτά τα πράγματα και θέλουμε να τα υπερβούμε. Όχι να τα σβήσουμε, δεν σβήνει στην ιστορία, αλλά να τα υπερβούμε και να φτιάξουμε ένα φορέα που στις σημαίες του θα υπήρχαν ανεξίτηλα γραμμένα από κοινού και αλληλένδετα και η ελευθερία και η ισότητα. Και η ελευθερία και η ισότητα, πράγματα τα οποία δεν ήταν δεδομένα για τα προηγούμενα εγχειρήματά μας και τα δύο αυτά προτάγματα από κοινού. Το εγχείρημα αυτό πριν από 20 χρόνια ήταν, όπως είπα προηγούμενα, δύσκολο, ήταν πρωτόγνωρο, η εμπειρία δηλαδή γι' αυτό ήταν πολύ μικρή έως μη εμπειρία. Κατά τη γνώμη μου, γι' αυτό ήταν και ελκυστικό το εγχείρημα αυτό. Τώρα, ας έρθουμε λίγο πολύ σύντομα ένα-δύο χαρακτηριστικά της 20χρονης πορείας. Η 20χρονη πορεία, καταρχήν, ίσως και αυτό έχει μια σημασία, ξετυλίχθηκε στο μετέχμιο δύο αιώνων. Μία δεκαετία στον 20ο και μία δεκαετία στον 21ο. Ποια ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που θα αναφέρω, θα μπορούσα να αναφέρω με πάρα πολλά, που έχουν τη σημασία. Το ένα είναι ότι το εγχείρημα αυτό άντεξε. Άντεξε. Αυτό καθεαυτό, το ότι άντεξε, νομίζω ήταν πολύ σημαντικό. Και γιατί άντεξε? Άντεξε γιατί έκφρασε ένα υπαρκτό ρεύμα μέσα στην αριστερά, ως η συνέχεια δηλαδή και η έστω κύρια έκφραση όλων των ανανεωτικών αντιδογματικών εγχειρημάτων στην ιστορία της αριστεράς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ιστορικό 1968 με τη διάσπαση του ΚΚΕ και τη δημιουργία του ΚΚΕ στο εσωτερικό, που ήταν κορυφαία στιγμή στα ανανεωτικά εγχειρήματα, ούτε καν με τη διαμόρφωση του ανανεωτικού ρεύματος μέσα στο ΚΚΕ. Αναφέρομαι και στα προηγούμενα χρόνια, στα ανανεωτικά σκυρτήματα μέσα στην ΕΔΑ, τη δεκαετία του 60 κύρια, αλλά και τη δεκαετία του 40, την ταραγμένη δεκαετία του 40 και τη δεκαετία του 30. Δηλαδή υπήρχαν και τότε που πρόσωπα και απόψεις που είχαν το ανανεωτικό σπέρμα δεν ήταν όλοι το ίδιο. Αυτή η συνέχεια, αυτή η έκφραση έδωσε στο εγχείρημά μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχει σημασία και για το σήμερα και για το αύριο, μία διαχρονικότητα και μία ιστορικότητα. Όχι ότι ξεκινάμε πάντα από την αρχή. Συνεχίζουμε κάτι διαχρονικά και αποκτά μία ιστορικότητα. Λέμε τότε που, εκείνη την εποχή, τότε έγινε αυτό και ούτω καθεξή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Και ταυτόχρονα αυτή τη διαχρονικότητα και την ιστορικότητα, αυτά τα 20 χρόνια τα υπερασπιστήκαμε, τις δύο αυτές έννοιες και τα δύο αυτά στοιχεία, υπερασπιζόμενοι ποιο πράγμα? Την αυτονομία της πορείας του συνασπισμού όλα αυτά τα χρόνια. Και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι υπήρξαν πολλές ειρήνες. Υπήρξαν πολλές προσπάθειες να ενσωματωθεί όλο αυτό το εγχείρημα στο κυρίαρχο σύστημα του δικοματισμού όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω δε ότι αν μιλήσουμε για αυτό το χαρακτηριστικό, την υπεράσπιση ενός στίγματος, μια ιδιαιτερότητας, ενός ξεχωριστού στοιχείου που κάναμε τότε και το μεταφέρουμε στο σήμερα, αυτή η υπόθεση σήμερα δεν περνάει βέβαια μέσα από την υπεράσπιση της αυτονομίας μας, διότι αυτό, εν πάση περιπτώσει, το έχουμε κατακτήσει και κοιτώντας, αν θέλετε, και από την πολυτέλεια του 27%, άλλοι έχουν ανάγκη να κοιτάξουν την αυτονομία του στίγματος. Αλλά σήμερα αυτή η ιδιαιτερότητα στο πολιτικό σύστημα, γενικά στο πολιτικό puzzle της δικής μας προσπάθειας σήμερα, έχει να κάνει με δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, είναι ότι σήμερα χαρακτηριζόμαστε και πρέπει να χαρακτηριστούμε από ένα προωθητικό, αποφασιστικό και υπεύθυνο σχέδιο κυβερνητικό. Αυτό είναι το στοίχημα σήμερα, ένα από τα στοιχήματά μας, τα βασικά σήματα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει, για λόγους ουσιαστικούς και πρακτικούς, να βοηθήσουμε να εκφραστεί μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία της μισθωτής εργασίας με τα πλατύτατα κοινωνικά μεσαία στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα πρέπει να γίνουμε και πολλοί. Δεν φτάνουν, όπως είπα και προηγούμενα, οι δυνάμεις της ιστορικής αριστεράς μόνο. Και τρίτο, στο πολιτικό επίπεδο πρέπει να εκφράσουμε και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, αλλά και συνολικά σε ένα πλαίσιο αντιμνημονιακό, αριστερό, προοδευτικό, λαϊκό, να εκφράσω μια συσπήρωση και μια ενότητα δυνάμεων που θα είναι ενάντια στο μνημόνιο, που θα είναι ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, που θα είναι αριστερές με την ευρεία έννοια, την ευρύτατη έννοια, θα είναι προοδευτικές δυνάμεις. Και τέτοια συσπήρωση πρέπει να δούμε πολιτική στις σημερινές συνθήκες. Με αυτή την έννοια, αυτό που λέμε πολλές φορές ότι το προσκλητήριό μας τα χρόνια αυτά, την περίοδο αυτή, είναι πατριωτικό, δεν είναι στενά αριστερό προσκλητήριο, έχει νομίζω την ιδιαίτερη σημασία του, γιατί σήμερα απευθυνόμαστε ουσιαστικά στο σύνολο των Ελλήνων και των Ελληνίδων για το μεγάλο στόχο της δημιουργίας, της συγκρότησης, της ανάδειξης, με την ψήφο του λαού φυσικά και με τη θέλησή του, μιας κυβέρνησης αριστεράς, μιας αριστερής διακυβέρνησης, μιας κυβέρνησης με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, νομίζω, για να τελειώσω και με αυτή τη φάση, της 20χρονης πορείας, ένα από τα χαρακτηριστικά, το δεύτερο που αναφέρομαι εγώ, είναι ότι έστω και όταν είμαστε μεταξύ φθοράς και αφθασίας, το 3% ή οποτεδήποτε, αλλά ακόμα και έξω από τη Βουλή όταν είμαστε, κάναμε πάντα πολιτική. Νομίζω αριστερή πολιτική και νομίζω. Άστι, δεν πειράζει, α μην αποτυπωθεί. Και κάναμε πάντα αριστερή πολιτική. Και θα έλεγα ότι υπό μία έννοια, επιτρέψτε μου την έκφραση, κάναμε υψηλή πολιτική. Υψηλή πολιτική. Δηλαδή δεν αρκούμαστε μόνο στην αντίρρηση, στην αντίθεση. Υπήρχε και αυτό και έπρεπε να υπάρχει. Και τότε στο 3%. Στο 4% είχαμε άποψη για το συνολικό κοινωνικό και πολιτικό γίγνος της χώρας. Απέναντι στους πανίσχυρους τότε του δικοματισμού. Και να